Αμετανόητος εμφανίζεται ο αδίστακτος κακοποιός. Ο 40χρονος άνδρας που κατηγορείται μαζί με ομοεθνή συνεργό του ότι προσέγγιζε εκδιδόμενες και όχι μόνο νεαρές γυναίκες, τις λίστευε, τις χτυπούσε με λωστούς, τις μαχαίρωνε και τις βίαζε κρατώντας τις χωρίς νερό και φαγητό για μέρες. Ο 40χρονος μάλιστα εμφανίστηκε προκλητικός, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες αρνήθηκε να απαντήσει στις κατηγορίες. Αρνούμε να απαντήσω σε όλα. Είμαι γάιδαρος. Σε κάθε θύμα του η βιαιότητα θέργευε. Η ψηλή ομορφιντάρια βρέθηκε δεμένη και φημωμένη. Η 24χρονη ιερόδουλη από την Ουκρανία, αφού δέχτηκε τα χτυπήματά του, τον ρώτησε αν θα το έφτανε ως το τέλος. Μία ακόμα γυναίκα, υπάλληλος στο χώρο της εστίασης και ένικος στην πολυκατοικία που έμενε ο αδίστακτος κακοποιός, χτυπήθηκε βάναυσα για 70 ευρώ που είχε στο πορτοφόλι της, με αποτέλεσμα να νοσηλευτεί για 13 ημέρες στο νοσοκομείο. Η τελευταία δείχνει στην κάμερα του Αντένα τα σημάδια της. Μου έβγαλε ένα άσπρο μαχαίρι. Με έσπρωξε στη σκάλα, με χτύπησε στο κεφάλι με ένα τούβλο. Από εκεί και πέρα, εγώ δεν μπορώ να ξεχάσω τίποτα από εκείνη την ημέρα. Μου έχει δημιουργήσει πολύ μεγάλη ζημία στα χέρια. Φοβάμαι ακόμα για τη ζωή μου αυτή τη στιγμή. Θέλω να καταδικαστεί.